Παρά την προσπάθεια του καιρού που είναι παγωμένος σήμερα όλος ο ελληνικός χώρος, εντούτοις αισθάνομαι πολύ ζεστά απέναντι όλων των ανθρώπων που πρέπει να τους ευχηθώ. Και ο Χριστός να τους καθοδηγεί τη ζωή και ο καινούργιος χρόνος να είναι καλύτερος από αυτόν που φεύγει. Από την καρδιά μου εύχομαι ό,τι το καλύτερο για τον καθένα χωριστά και για όλους μαζί, κυρίως για την Ελλάδα μας και για τον κόσμο ολόκληρο. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αφότου εγκατέλειψα τη διοίκηση της Μητροπόλεως Ζακύνθου, παρά την φιλότιμη προσπάθεια της Μητροπόλεως και τη διάθεση να με εξυπηρετήσουν, δεν είναι δυνατόν με τις μετακινήσεις τις οποίες έχω να ανταποκριθώ είτε να εύχομαι εγγράφως στους πολυπληθείς ανθρώπους που μου δείχνουν αγάπη και τιμή, ούτε να απαντώ σε εκείνους που συνεχίζουν να μου γράφουν ευχές. Είναι γεγονός ότι υπήρξα πάντοτε συνεπής και θα έλεγα πολύ τυπικός στο θέμα της ανταλλαγής των ευχών. Δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ εκείνους που μου στείλανε και στην ευχή μου και στη γιορτή μου, στα ονομαστήριά μου και τώρα για τις γιορτές που φτάνουν συνεχώς, αλλά εγώ δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Λυπάμαι γι' αυτό, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό παρακαλώ να μην περιμένει κανείς απάντηση, ούτε οπωσδήποτε όπως θα ήμουν υποχρεωμένος στην ανάλογη περίπτωση ευχές στα ονομαστήριά τους. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και για τις γιορτές και για τη γιορτή τους και για κάθε ευκαιρία και με κάθε ευκαιρία να είναι πάντοτε ευτυχισμένοι με την ευλογία του Θεού μας, του Χριστού μας, του Λυτρωτού μας, της ελπίδος και της αγάπης που έφερε στον κόσμο. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.